Και να πάμε στους καλεσμένους μας. Να πάμε στους καλεσμένους μας, Νίκο. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Αθήνα Ψηλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Βουλγαράκη. Καλημέρα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφός μας. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, ο κύριος Νίκος Λαβράνος. Καλή σας ημέρα. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λαβράνο. Είναι άϊπνος ο άνθρωπος. Ξέρεις, ήρθε απευθείας από την υπηρεσία, κύριε Λαβράνη. Και όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Αρτοπιός, η Ανατολική Αττική χθες μπήκε στο μάτι του κυκλώνα. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκριθήκαν άμεσα και προλάβανε τρεις τουλάχιστον φωτιές εν τη γενέση τους. Πώς ήταν η μάχη με τις φλόγες? Δώστε μας μια εικόνα. Είστε ένας άνθρωπος που ήσασταν επιποδός όλες αυτές τις ημέρες. Πραγματικά είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες, η ένταση των φαινομένων που έχετε να αντιμετωπίσετε. Είστε όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε θερμά, στο καλά. Πόδι, νυχθημερών, δεν κοιμάστε, έχετε εξαντληθεί. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες πραγματικά υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντοχή, τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το πυροσβεστικό σώμα, οι συνάδελφοί μου, άντρες και γυναίκες, εδώ και 1,5 μήνα δίνουν μια σκληρή μάχη. Μάλλον θα έλεγα βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δυστυχώς η πύρινη λέλαπα κατασπαράζει κάθε μέρα τεράστιες εκτάσεις του δασικού μας πλούτου. Δυστυχώς έχουμε και ανθρώπινες απώλειες και σε αυτό σημείο να μου επιτραπεί να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τους συνανθρώπους, προφανώς μετανάστες από ό,τι έχω ενημερωθεί, αλλά και τον άτυχο κτηνοτρόφο πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Οι συνάδελφοί μου έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, δουλεύουν στο κόκκινο. Βρισκόμαστε εδώ και 1,5 μήνα σε συνεχή επιφυλακή. Πόσες μέρες δουλεύετε? Μέρες, ακριβώς. Για να αντιληφθούμε όλοι πόσο υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλετε. Είστε μέρες άϊπνοι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να συνημερώσω ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, σε μια ερώτηση κλασική που γίνεται τις τελευταίες μέρες από τους κριτές του Facebook και του πληκτρολογίου για το πού βρίσκονται, έχουν δίκιο. Τον Έλληνα πυροσβέστη δεν θα τον δεις, γιατί εκεί που επιχειρεί ο Έλληνας πυροσβέστης και η πυροσβέστρια, δεν μπορεί να τον πιάσει ούτε το ντρόουν, ούτε μια τηλεοπτική κάμερα, ούτε ένα κινητό. Επιχειρεί σε βάθος χιλιόμετρων μέσα στα μέτωπα, πραγματικά κάτω από ακραίες, κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, για να κάνει καλύτερα αυτό που ξέρει, για αυτό που έχει ορκιστεί, να προστατεύσει τη δημόσια ζωή, τη ζωή του συνανθρώπου του, του συμπολίτη του, το φυσικό μας πλούτο, τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας. Για πόσες μέρες μπορείτε να είστε επιποδός? Πείτε το μας αυτό να το αντιληφθούμε. Έχω παραδείγματα συναδέλφων που οι οποίοι δουλεύουν εδώ και 10, 11 και 12 μέρες συναπτά. Σερί. Πραγματικά με ελάχιστες ώρες. Η τυχερή της υπόθεσης, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, μπορούν να αναπαυτούν για κάποιες ώρες λίγο μέσα στην ημέρα κάτω από συνθήκες. Νομίζω ότι είναι πρόσφατα άλλωστε. Μα σας βλέπουμε αποκαμωμένους πολλές φορές να κοιμάστε μέσα στα οχήματα, ακριβώς, κάτω στο έδαφος. Αυτή είναι που λέμε οι τυχεροί, οι συνάδελφοι, οι οποίοι μπορούν και για 2-3-4 ώρες. Κοιτάξτε, οι συνθήκες που επιχειρούν δεν είναι μόνο η ανάπαυση του πυροσβέστη. Είναι οι συνθήκες, νομίζω ότι τις αντικρίζετε όλοι κάτω. Πώς επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πυροσβέστες? Πραγματικά είναι άξιοι θαυμασμού. Εγώ δεν θα μπω στον χαρακτηρισμό ήρωες. Ούτε ήρωες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες, ούτε σούπερ ήρωες. Δεν φοράνε κάποιο μαγικό μανδύα. Είναι όμως άριστοι επαγγελματίες με άρτια και καθημερινή εκπαίδευση και τηρούν στο ακέραιο και πάνω απ' όλα με φιλότιμο γι' αυτό που έχουν ορκιστεί. Να προστατεύσουν τη ζωή και τη δημόσια περιουσία του συμπολίτη. Και αυτή είναι και μια κοινή διαπίστωση. Ξέρετε, κύριε Λαβράνε, κανείς δεν αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού σώματος και την υπερπροσπάθεια, κύριε Βουλγαράκη. Επειδή έχω υπάρξει υπουργός του Υπουργείου αυτό και έχω την ευθύνη την πυροσβεστική, πρέπει να σα πω ότι αυτό που συμβαίνει με του πυροσβέστες δεν συμβαίνει με κανένα άλλο σώμα παρόμοιο. Οι άνθρωποι εκτός τότε έχουν να κάνουν με ένα. Ενδεχομένως και μια επικείμενη απειλή της ίδιας τους της ζωής, πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις εκείνη τη στιγμή, οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις συνέπειες που θα έχουν αργότερα. Ακριβώς, γιατί όπως σας είπε και ο κ. Λαβράνος, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ ευμετάβλητες. Το μικροκλίμα είναι πολύ διαφορετικό. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή, ναι, βεβαίως. Η ανθρώπινη και όχι μόνο συμπεριφορά. Στην Ελλάδα. Και όχι μόνο και στην Ελλάδα. Διεθνώς, ναι. Και παντού στο πλανήτη. Ναι. Η ανθρώπινη συμπεριφορά, ναι. Η επληστία του Έλληνα πολλές φορές να χτίζει πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν πρέπει να χτίζονται. Τα ρέματα, τα άρη. Έχουμε όλοι ευθύνες γι' αυτό. Η παιδεία, είπατε προηγουμένως για τους Ρωμά. Χωρίς κανενός είδους διάκριση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει εκπαίδευση και παιδεία στον τομέα αυτό, ειδικά που συζητάμε.
Το μεγαλύτερο κομμάτι των παραβατικών συμπεριφορών των Ρωμά ήταν οι τροχές παραβάσεις. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν δίπλωμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχαν τελειώσει σχολείο. Άρα δεν μπορούσαν να εξεταστούν στα σήματα. Κάποια στιγμή είχε έρθει ο πρόεδρος, ο βασιλιάς τους, όπως τον έλεγαν στο Υπουργείο και με είχε δει, και μου είχε πει: εξέτασέ μας σαν δυσλεκτικούς. Δηλαδή να βλέπουμε τα σήματα να... και λύθηκε το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές ενσωμάτωσης, εκπαίδευσης, παιδείας των πληθυσμών αυτών, ανθρώπων. Το μέγεθος των πυρκαγιών που είπατε στον ανθρώπινο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αυτό σημαίνει όμως, κύριε Βουλγαράκη, αποτελεσματικότερη παρέμβαση της πολιτείας, Ανδρέα Παπαδόπουλε, έτσι. Εννοείται. Γιατί είμαστε και σε ένα σκελός όπου διαπιστώνουμε να υπάρχει ανοχή, να υπάρχει ένα ιδιότυπο ακαταδίωκτο για ορισμένες. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Επαγγελματικές ομάδες και κοινωνικές ομάδες. Ναι. Θέλω να πω ότι εκεί απάνω πρέπει να ισχύσει ότι ισχύει για όλο τον... Ρεπορταζιακά έτσι φαίνεται. Δεν είναι όμως σαν βέβαιο ότι η αστυνομία, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω, κάνει πολύ καλή δουλειά. Απλώς ρεπορταζιακά, βέβαια, έχετε δίκιο εσείς, αυτό καταγράφεται. Εγώ θέλω να πω τη σκητάλη. Και η κοινωνία καταγράφει. Και η κοινωνία. Ναι, και εμείς, οι δημοσιογράφοι, οφείλουμε να το καταγράφουμε και το αναδεικνύουμε. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας ρωτήσω και κάτι. Εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός ότι θα διεξαχθεί προημερησία συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα της πρόληψης. Ήταν κάτι που θα το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευελπιστείτε ότι θα βγει κάτι από αυτή τη συζήτηση? Πάντα κάτι βγαίνει. Πάντα κάτι σημαντικό. Γιατί το λέτε, μην το μηδενίζετε αυτό. Όχι, προς Θεού δεν το μηδενίζω. Ναι. Θέλω να πω εάν θα λειτουργήσει, θα βγουν κραυγές κάποια συμπεράσματα έτσι ώστε να λειτουργήσουμε στο τομέα της πρόληψης συνενετικά εκεί και διακομματικά. Μακάρι να γίνει συνενετικά. Πάντα είναι χρήσιμες αυτές τις συζητήσεις. Η μισή δουλειά, εγώ δεν θέλω να κάνω τον ειδικό, πολύ προς το είναι ο κ. Λαβράνος εδώ, η μισή δουλειά είναι στο κομμάτι της πρόληψης. Εκεί μπορεί να συνονοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, τι χρειάζεται, τι συνεννόηση πρέπει να γίνει, τι αγορές πρέπει να γίνουν, τι ενοικιάσεις πρέπει να γίνουν. Απλώς, εγώ θέλω να πάρω τη σκητάλη από αυτό που είπε ο κ. Αρτοπιός. Και αν μπορώ να ρωτήσω τον κ. Λαβράνο, είπε ότι από το 2007 δεν έχει ξαναζήσει αντίστοιχες συνθήκες. Τι είναι το φετινό καλοκαίρι? Είναι οι θερμοκρασίες, είναι οι άνεμοι? Τι το διαφορετικό έχει φέτος? Γιατί από ό,τι φαίνεται, κύριε Λαβράνε, από άλλα τα μέσα έχουμε και επιπρόσθετη βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Εναέρια μέσα δεν μας λείπουν. Έχουν έρθει από άλλες χώρες. Τι έχει αλλάξει? Πολύ παραγωγικό είναι, ρε παιδιά. Είναι όλα μαζί. Δεν είναι ένα πράγμα. Κύριε Λαβράνε, επειδή γίνεται πολύ ντόρο, πολύ κουβέντα για τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Προσωπική μου πάντα άποψη, βέβαια, είναι ότι η κλιματική αλλαγή διεξάγεται εδώ και χρόνια. Και τα αποτελέσματα αυτής της κλιματικής αλλαγής, η λεγόμενη κλιματική κρίση, τη βιώνουμε καθημερινά. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι η κλιματική κρίση, τα αποτελέσματα πλέον, μεταβάλλονται και εξελίσσονται καθημερινά. Πρέπει πλέον όλοι μας, και οι απλοί πολίτες, να αλλάξουμε νοοτροπία και οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά από αυτή την κλιματική αλλαγή. Τώρα στην ερώτηση που έγινε προς τα εμένα. Το τι φταίει ακριβώς και έχουν δυσκολέψει οι φωτιές. Δεν θέλω να φανώ προάγγελος κακών ειδήσεων, αλλά αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια και δει το φετινό καλοκαίρι, το οποίο θα μείνει ανεξίδηλο χαραγμένο στη μνήμη και στο σώμα του Έλληνα πυροσβέστη, πραγματικά, και όχι μόνο, και όλων των πολιτών της χώρας, είναι ίσως μία πρόγευση από το τι πρόκειται να επακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τώρα, τι ακριβώς φταίει? Κοιτάξτε, η μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την Αφρική κυρίως. Οξυρός αέρας. Δημιουργούν ξηρές και θερμές συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, τα ισχυρά μελτέμια, την ανεμπόδιστη ακτινοβολία στο έδαφος, τη συσσόρευση νεκρής καύσιμης ύλης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο μετατρέπει πλέον τις φωτιές σε mega fires, όπως αποκαλούμε, και αυτή τη στιγμή στον Εύρο εξελίσσεται μία μεγαλοφωτιά, μία mega fire, η οποία ήταν δύο μέτωπα. Ένα που ξεκίνησε το Σαββάτο το πρωί και ένα της Δευτέρας, τα οποία πλέον ενωθήκανε και έχουν προβεί σε αυτό το καταστρεπτικό, πραγματικά και από οικολογικής άποψης, έργο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις συνθήκες από τις οποίες επιχειρεί ο Έλληνας πυροσβέστης, όλοι και οι μόνιμοι συνάδελφοι και οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και οι εποχικοί συνάδελφοι που κάθε καλοκαίρι δίνουν το δικό τους αγώνα και οι εθελοντές και οι συμπολίτες μας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες συνδράμουν και αυτοί. Και εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι. Ο Έλληνας πυροσβέστης έχει ορκιστεί για να αγωνιστεί για τη διάσωση, τη διαφύλαξη της ζωής πρωτίστως, αλλά και της περιουσίας του συμπολίτη και του φυσικού μας πλούτου. Αλλά ο Έλληνας πυροσβέστης είναι και εργαζόμενος. Δικαιούται
είναι αναφέρε το δικαίωμά του να μπορέσει και αυτός ο συνάδελφός μου να ξεκουραστεί για κάποιες μέρες, να μπορέσει να κάτσει λίγο με την οικογένειά του, τη σύζυγό του, το παιδί του, ώστε να μπορέσει να αντλήσει πρωτίστως πνευματική, ψυχική και σωματική δύναμη, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο για αυτό για το οποίο έχει ορκιστεί. Στο παρελθόν, κύριε Λαβράν, είχατε αναφερθεί και στον μέσο όρο των μάχημων του σώματος. Έχει γίνει κάτι, έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επίπεδο? Νομίζω ότι δεν είναι ώρα τώρα να σταθούμε βέβαια και στις ελλείψεις. Η αλήθεια είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή μετρά πάνω από 4.000 και νέες οργανικές θέσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με πολύ σωστά αυτό που είπατε, το μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, ο οποίος είναι 48 χρονών αυτή τη στιγμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε. Το οποίο βέβαια αυτό το μέσο όρο ηλικίας, οι συνάδελφοι τον αντισταθμίζουν με το φιλότιμό τους και τις προσπάθειες που καταβάλουν στα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Εμείς περιμένουμε από την πολιτεία, πέρα από την ηθική και την έμπρακτη στήριξη, πρέπει κάποια στιγμή μία κυβέρνηση. Μάλλον το αναγνωρίζει το έργο των πυροσβεστών, αλλά πρέπει και πλέον έμπρακτα, να περάσει μάλιστα, και στην έμπρακτη στήριξη. Και με τα νέα επιδόματα που είναι αδιανόητο δίνονται, για μένα ως εργαζόμενος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του σώματος, αν μου επιτρέπετε, βλέποντας τους συναδέλφους μου να επιχειρούν καθημερινά κάτω από ακραίες και αντίξωες και ανθυγιεινές συνθήκες, να μην έχει αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Απολύτως. Ναι, δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το επάγγελμα. Πάντως, να πούμε ακριβώς, να πιαστώ λίγο, παιδιά, από τον κύριο Λαβράνο και να πω ότι επειδή ακριβώς αυτά θα ζούμε τα επόμενα χρόνια, φτιάχτηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, ο e-Rescue, αλλά νομίζω ότι πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν πολύ περισσότερα μέτρα για όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία. Αποδεικνύεται πλέον ότι ούτε αυτό αρκεί. Η κατεύθυνση της ανθεκτικότητας. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτιαχτεί ευρωπαϊκός. Κάτι παραπάνω από το e-Rescue. Φτιάχτηκε αυτός ο μηχανισμός και με τη συμβολή και πολιτικών όπως ο κ. Στυλιανίδης, ο κ. Ανδρουλάκης όταν ήταν στην Ευρωβουλή. Πολύ εύστοχο αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που είπα και εγώ, ότι πρέπει να περάσουμε πλέον μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να μυρολατρούμε και να λέμε τα κάθε χώρα. Θα τα λέμε και θα κλαίμε. Από τη δεκαετία του 90 υπήρχε συζήτηση, μάλιστα το εκπληκτικό είναι ότι είχε θέσει ο Μιχάλη Γκορμπατσόφ για τον λεγόμενο Κιανού Σταυρό για το περιβάλλον, που έλεγε ότι οι χώρες θα πρέπει να συνδράμουν εκείνες οι οποίες έχουν πρόβλημα με ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι μόνιμα μετακινούμενο κτλ. Το πρόβλημα αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αν παρατηρήσετε τα διεθνή μέσα. Στην Ισπανία υπάρχει τώρα, παντού. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικός ο σχεδιασμός της αντιπυρικής περίοδου. Ο κ. Λαβράνος το γνωρίζει. Εγώ το είχα ζήσει ως υπουργός τότε, πόση μεγάλη ανάλυση γίνεται των δεδομένων που ενδεχομένως να υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Με διάφορες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τον καιρό κτλ. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε το προσωπικό. Πράγματι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν το είναι τους και πρέπει κανείς να υποκληθεί πολύ βαθιά στους ανθρώπους αυτούς. Είναι όμως και η τεχνολογία που έχει πλέον εξελιχθεί. Υπάρχουν μέθοδοι που βλέπει κανείς ή μπορεί να προβλέψει την έκταση μιας πυρκαγιάς. Παλιά δεν υπήρχαν. Παλιά υπήρχαν οι κουβάδες στα χωριά. Χωριά, κουβάδες, σπίτια. Πλέον τα μοντέλα, λέτε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και όλες τις τεχνολογίες τέλος πάντων. Βεβαίως, έχουν αλλάξει εποχές. Και επίσης έχουν αλλάξει και οι τρόποι αντιμετώπισης. Δεν είμαστε εμείς που πρέπει να βρούμε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κάνει τεράστια βήματα, διότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Οπότε έχουμε και καλές πρακτικές που μπορούμε και καλές να πρακτικές, μπορούμε τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και βέβαια, κλείνοντας, να συμφωνήσω εκ νέου, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα και οι εθελοντές. Να το πούμε και αυτό, κύριε Λαβράνο. Καλά κάνετε και το. Και οι εθελοντές. Συγγνώμη για το ανέφερα, νομίζω. Ναι, και οι εθελοντές, πραγματικά τους οφείλει η πολιτεία τεράστιο σεβασμό. Και βέβαια. Με συγχωρείτε, αν δεν κάνω και κάτι άλλο. Από την ιστορία αυτές που ζούμε αυτές τις μέρες, φαίνεται η απανθρωπιά και η εγκληματική συμπεριφορά των διακινητών που δεν ορδούν προουδενώς, μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους στο θάνατο, είτε στον πνιγμό, είτε αυτό που είδαμε στη Δαδιά αυτές τις μέρες, προκειμένου να βγάλουν, ξέρω εγώ, 10, 20, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δολάρια. Και η απανθρωπιά, αντίστοιχα, αυτών που πήγαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να κάνουν τους πολιτοφύλακες και να ρίξουν. Επίσης είναι καταδικαστές. Τις αθλειώτες που πήγαμε να ζήσουμε στον Εύρο. Αλλά δηλαδή είναι παράλογο να μην είναι οι πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγινά. Δηλαδή είναι από τους παραλογισμούς.